Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να βλέπουμε την εξέλιξη του βαθμού μας σε ένα μεταπτυχιακό, σε μια σχολή. Στις περισσότερες σχολές όλα τα μαθήματα δεν είναι ισοδυνάμα, αλλά έχουν κάποιο ιδιαίτερο βάρος. Το προκειμένο που έχω διαλέξει εδώ, κάποια του πρώτου εξαμήνου είχαν μεγαλύτερο βάρος και η διπλωματική είχε τις 30 μονάδες από το σύνολο των πιστωτικών μονάδων. Τώρα, πάμε λίγο να το φορμάρουμε σαν πίνακα για να έχουμε και ένα οπτικό αποτέλεσμα. Με Ctrl Tab, My Table has headers. Οπότε, πάμε να βάλουμε κάποιο χρωματικό κώδικα και να πούμε ότι, OK, φέρε μου και τις πιστωτικές μονάδες, αλλά ιδανικά και όλα τα στοιχεία στο κέντρο. Ωραία. Πάμε τώρα. Για αρχή θέλουμε να φέρουμε ένα σύνολο, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε το Total Row, διώχνουμε αυτή την τιμή, για να δούμε πόσες είναι στο σύνολο οι πιστωτικές μονάδες. Άρα, στο σύνολο αυτό το μεταπτυχιακό έχει 120, άρα 6 από τις 120 είναι το ποσοστό του βαθμού που έχει σημειωθεί, ας πούμε, σε αυτούς τους τυχαίους βαθμούς που μπήκαν εδώ, στο πρώτο μάθημα. Άρα, εδώ, αν έκανα ένα average, θα μου έφερνε ένα νούμερο το οποίο δεν είναι. Είναι ο μέσος αυτών των μαθημάτων, αλλά αγνοώντας το βάρος που έχει το κάθε μάθημα. Άρα, δεν είναι ο βαθμός που θέλουμε. Αν θέλαμε να φέρουμε το μέσο με το βάρος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση του sum product που έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Με ίσον, θα πούμε ότι sum product... Τι θέλουμε να πολλαπλασιάσει? Θέλουμε να πολλαπλασιάσει τις πιστωτικές μονάδες, το array των πιστωτικών μονάδων, με το array των βαθμών. Άρα θα πάει πρώτο στοιχείο του πρώτου αρέου επί το δεύτερο, 6x6, 6x8, θα τα αθροίσει όλα αυτά και στο τέλος θα το διαιρούσαμε με το 120. Πάμε να το κάνουμε αυτό και θα δούμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, αν κάνουμε διά του 120, θα δούμε ότι παρότι τα μαθήματα όλα είναι πάνω του 5, έχουμε έναν μέσο 4,29. Γιατί αυτά εδώ τα θεωρεί μηδενικά. Οπότε πρέπει να διαιρέσουμε με άλλο στοιχείο. Εφόσον αυτά εδώ είναι μηδενικά και είναι 0 επί 6, 0 επί 6, 0 επί 30, δεν χρειάζεται να φιλτράρουμε τα στοιχεία που έχουν μπει, αλλά να φιλτράρουμε στον αριθμητή, αλλά τα στοιχεία που έχουν μπει στον παρονομαστή. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε ένα sum if. Ωραία. Τι θα λέει το sum if? Θέλουμε να δεις αυτό το range, με τι κριτήρια. Θέλουμε να πεις ότι όπου φερειπίν αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο του 0, άρα για μας να είναι κάποιος αριθμός, τότε πήγαινε και άθροισε τα αντίστοιχα στοιχεία γραμμής που βλέπεις σε αυτό εδώ το range. Ωραία. Άρα τώρα εδώ βλέπουμε κάτι πιο ρεαλιστικό, 6,60. Και αν πιάσουμε την φόρμουλα και δούμε τον παρονομαστή, βλέπουμε ότι έχει ένα άθροισμα 78. Από πού προκύπτει αυτό το 78? Αν πάμε στη γραμμή που έχουμε σταματήσει και πιάσουμε τα στοιχεία, εδώ λοιπόν κάτω μας δείχνει ότι το sum είναι 78. Άρα ορθώς έχουμε υπολογίσει. Αυτό λοιπόν μας δείχνει, και αν αφαιρέσουμε κάποιο στοιχείο από εδώ, επηρεάζεται ο μέσος όρος, μας δείχνει live το μέσο όρο μέχρι στιγμής. Θα θέλαμε ιδανικά να δούμε και ένα τρέχοντα μέσο όρο, ο οποίος να τρέχει σε αυτήν εδώ τη στήλη, για να δούμε πώς το κάθε μάθημα που έμπαινε με τη σειρά επηρέασε αυτό το βαθμό. Γιατί φερειπίν εδώ θα δούμε ότι επειδή μπήκαν 3 πεντάρια, υπήρξε μία πτώση. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξουμε ένα τρέχο μέσο, ένα κινητό μέσο, είναι να πάμε στη δεύτερη γραμμή, ας πούμε, το δεδομένο μας και να πούμε ίσον. Τι θέλουμε στην ίδια λογική με πριν, sum product. Τι θα βάλουμε στο sum product μας? Θα βάλουμε τις πιστωτικές μονάδες, παγώνοντας με F4 την αρχή και αφήνοντας μεταβλητή το τέλος του array. Και πιάνουμε το δεύτερο κομμάτι μας, αντίστοιχη λογική, παγώνουμε εδώ και λέμε OK, αυτός είναι ο αριθμητής μας, το γινόμενο όσων στοιχείων έχουμε μέχρι τη συγκεκριμένη γραμμή. Με τι πρέπει να διαιρέσουμε? Θα διαιρέσουμε στην διαλογική με πριν, θα βάλουμε ένα sum if, οπότε θα πούμε ότι OK, έχουμε sum if. Τι έλεγχο θα κάνουμε? Θα διαλέξουμε το ίδιο μας το array εδώ,
με F4 και θα πούμε ποιο είναι το κριτήριό μας, ίδια ακριβώς λογική, ότι είναι μεγαλύτερο του 0. Άρα μεγαλύτερο του 0, κλείνουμε τα αυτάκια. Και από πού θα διαβάσουμε για να αθροίσουμε, από εδώ και θα παγώσουμε πάλι με F4 το πεδίο από το οποίο διαβάζουμε το άθροισμα. Αν το κάνω αυτό, μου φέρνει αποτελέσματα και βλέπουμε ότι εδώ και έπειτα παραμένει το ίδιο. Αυτό μας είναι λίγο άχρηστο σαν πληροφορία, ας το φέρουμε σε μια τέτοια μορφή. Θα θέλαμε να κάνουμε wrap όλη την function και όποτε είναι κενό αυτό, να μην μας δείχνει αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ απλό επίσης. Μπορούμε να βάλουμε μια if function και να πούμε αν το τρέχον κελί είναι διαφορετικό του κενού, οποιοδήποτε, θα μπορούσαμε να βάλουμε μεγαλύτερο του μηδενός, αλλά οτιδήποτε, τότε δώσε μου το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι, βάζουμε ακόμα εδώ, δώσε μου το κενό. Κλείνουμε παρένθεση και αμέσως βλέπουμε ότι αυτός εδώ ο μέσος, ο τρέχον μέσος του τελευταίου αντικειμένου, συμφωνεί με το συνολικό μέσο. Και βλέπουμε μάλιστα και πώς είχε εξελιχθεί αυτός ο μέσος. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο conditional formatting με χρώμα και να δούμε ότι εδώ επηρεαζόταν, πήγαινε προς τα κάτω ο μέσος όρος και έμεινε στα κίτρινα. Ενώ είχαμε ξεκινήσει με κάποιες πράσινες τιμές. Αντίστοιχα εδώ, αν θα βάζαμε κάποια άλλη τιμή, θα βλέπαμε ότι εδώ υπήρχε μεγάλο jump και το έχει σηματοδοτήσει. Μας εξυπηρετεί. Αυτό ήταν ο κύριος πίνακας. Ένας υποπίνακας που είχε φτιαχτεί. Αν θέλουμε εδώ να δούμε τον υποπίνακα, με ένα alt ίσον. Κάνουμε sum τα από πάνω στοιχεία για να δούμε ότι όντως αυτά τα στοιχεία αθροίζουν στο 100. Και τι μας λέγανε εδώ, ότι το 65% του κάθε βαθμού, του κάθε μαθήματος, είναι εξετάσεις, 15% προφορικά και 20% εργασία, μια εργασία αν υπήρχε. Οπότε εδώ βάζαμε εμείς τις τιμές, ό,τι τιμές μπορεί να είχαμε, 8, 7 και 9. Και θέλουμε να δούμε το μέσο. Αν θα κάναμε το μέσο αυτών των τριών στοιχείων, το average, θα ήταν 8. Το οποίο όμως δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό μέσο. Ο πραγματικός μέσος ήταν αυτό που είχαμε sum product με τα βάρη. Εφόσον τώρα είναι προσωστά, δεν χρειάζεται να διαιρέσουμε κάτι, γιατί ήδη στον παρονομαστή έχουμε το 100 σε όλες τις τιμές. Άρα θα πάρουμε ποσοστά, κόμμα, βαθμό, κλείνω την παρένθεση, enter. Άρα εδώ, αυτές τις τρεις τιμές, με αυτά τα βάρη, θα μας δίνανε 8,05 σαν βαθμό μαθήματος. Τώρα εδώ, αν θέλαμε να το μορφοποιήσουμε, ένας τρόπος είναι να κάνουμε merge and center, αλλά δεν ενδείκνυται γενικά. Μπορούμε να βάλουμε έναν άλλο τρόπο, center across selection, αφού έχουμε επιλέξει αυτά τα τρία κελιά. Οκ. Και τώρα η τιμή βρίσκεται στο πρώτο κελί, στο δεύτερο και στο τρίτο δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι κλειδωμένα. Και μπορούμε να μορφοποιήσουμε όπως μπορεί να θέλουμε τα κελιά μας, ώστε να έχει κάποιο νόημα για τον αναγνώστη και να μπορεί να καταλαβαίνει στα γρήγορα τι είναι αυτός ο πίνακας. Άρα εδώ θα μπορούσαμε να γράψουμε και ένα σύνολο, όπου είναι το σύνολο το 100% του βαθμού και είναι 8,05. Άρα αυτά ήταν τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούσα τότε και όσο βρισκόταν σε εξέλιξη το μεταπτυχιακό, έπιανα τα ολοκληρώθηκε, τραβούσα προς τα κάτω, έβαζα σε εξέλιξη τα επόμενα μαθήματα, περίμενα να πάρω τη βαθμολογία, έβαζα τη βαθμολογία και έβλεπα ας πούμε εδώ ότι με 7 και με 9 έβλεπα πώς κινείται ο βαθμός. Αν έβαζα και την τελευταία τιμή, θα βλέπαμε ότι επηρεάζει πολύ το βαθμό και θα μπορούσαμε να πιάσουμε τα στοιχεία μας και να φτιάξουμε κάποιο chart. Ίσως ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να πιάσω τα δεδομένα μου εδώ, να κάνω ένα Ctrl-Q, charts, clustered και θα μου έδειχνε το τρέχοντα μέσω των μαθημάτων για να βλέπω πώς εξελίχθηκαν. Θα μπορούσα να πιάσω έπειτα αυτό, Ctrl-Copy, Ctrl-V και να μου το βάλει δίπλα-δίπλα και να βλέπω στο γράφημά μου
Να δούμε τα λέντζες είναι εδώ. Με legend στο top σημείο. Ο τρέχον μέσος είναι το μπλε. Και ο βαθμός του κάθε μαθήματος είναι αυτό. Πάω εδώ για να έχει περισσότερο νόημα και να είναι πιο ευανάγνωστο. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το chart design και να πούμε change chart type και να πούμε ότι είναι ένα combo. Και ο τρέχον μέσος, επειδή είναι μια τάση, θα μπορούσαμε να το βάλουμε με μια γραμμή. Και τα μαθήματα, επειδή είναι μοναδικός ο βαθμός κάθε μαθήματος, είναι μια μπάρα. Οπότε εδώ βλέπουμε και τα μαθήματα αλλά και την τάση του τρέχοντος μέσου.